Και τώρα σας παρακαλούσα όλους να περάσουμε να γίνουν τα εγγένεια της φαρμακευτικής έκθεσης και να την επισκεφτούμε μαζί με διάλειμμα για καφέ. Προλαβαίνω να τιμήσω τους αγαπητούς Δημήτρη Κοντίδη, Τάκη Αριστίδου και Θεοδόση Πατσαλίδη. Ο Δημήτρης Κοντίδης γεννήθηκε το 1935 στη Λεμεσό και αποφύτησε το Λανίδιο Γυμνάσιο το 1954. Αφού εργάστηκε σε διάφορους οργανισμούς στη Λεμεσό μέχρι το 1957, έτυχε υποτροφίας από τη Διεθνή Ένωση Φοιτητών. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και απέκτησε την ειδικότητα της οτορινολαριγκολογίας. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1968 και από τότε άσκησε την ειδικότητά του στην κλινική του ως ιδιώτης ιατρός μέχρι το 2001, χρονιά κατά την οποία εξελέγει Δήμαρχος Λεμεσού. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού και εκπρόσωπος των γιατρών της Λεμεσού στο Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος για μια μακρά περίοδο 15 χρόνων, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στα κοινά των ιατρών. Παράλληλα, ανάπτυξε κοινωνική και πολιτιστική δράση στην πόλη μας. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Άρης Λεμεσού για σειρά ετών και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ΚΟΑ. Το 1986 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος και ακολούθως Αντιδήμαρχος Λεμεσού μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 1991 που εκλέγεται βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις στην περιφέρεια Λεμεσού. Στην ίδια περιφέρεια επανεκλέγεται βουλευτής το 1996. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βουλευτής προώθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σειρά θεμάτων, ανάμεσα στα οποία ήταν κυρίως τα προβλήματα της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Στις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 1996 εκλέγεται Δήμαρχος Λεμεσού για την περίοδο 1997-2001 και για δεύτερη φορά για την περίοδο 2002-2006. Στις 10 Μαΐου 2004 εκλέγεται Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Επί δημαρχίας του ολοκληρώθηκε το κτηριακό συγκρότημα των ακινήτων του Δήμου Λεμεσού με τη μεταφορά εκεί πολλών σημαντικών υπηρεσιών του κράτους. Με σωστό προγραμματισμό, με πολλή υπομονή και μεθοδικότητα κατάφερε μαζί με τα εκάστοτε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αλλάξει την όψη της Λεμεσού και να την εξυγχρονίσει. Το όνομά του θα παραμείνει για πάντα συνδεδεμένο με τον εξοραϊσμό της επίχωσης με γλυπτά έργα τέχνης, την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου γνωστού ως ακτή των Ολυμπίων, την διάνοιξη και λειτουργία της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, τους αγώνες του για τη λειτουργία στην πόλη μας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και πολλά άλλα που οι ιστορικοί θα καταγράψουν στο μέλλον. Είναι παντρεμένος από το 1958 με την Βέρα Μάρκου Μαρκουλή. Έχουν δύο κόρες, την Ειρήνη και την Άννα, και τέσσερα εγγόνια. Σήμερα τιμάται ειδικά η μακρόχρονη προσφορά του στην υπηρεσία της ιατρικής επιστήμης στην πόλη μας. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Πανκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου να έρθει για να δώσει την τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Δημήτρη Κοντήρη και τον Δήμαρχο για να την παραλάβει. Θεοδόσιος Χριστοδούλου Πατσαλίδης γεννήθηκε στο χωριό Κάθηκας της επαρχίας Πάφου το 1935 και εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια φοίτησε στο πρώτο γυμνάσιο Πάφου από το 1947 μέχρι το 1953. Το 1954 ενεγράφει στο Εθνικό και Παπαδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1962 πήρε το πτυχίο της ιατρικής. Ακολούθησε για δύο χρόνια την ειδικότητα της παθολογίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός Αθηνών και μετά την ειδικότητα της παιδιατρικής στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για τρία χρόνια και απόκτησε την ειδικότητα της παιδιατρικής τον Ιούλιο του 1966. Τον Αύγουστο του 1966 επέστρεψε στην Κύπρο και έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ήταν ο πρώτος με ειδικότητα στην παιδιατρική. Δούλεψε για ένα χρόνο στην Πάφο και το 1968 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Λεμεσό. Από το 1968 εργαζόταν παράλληλα και στην Εθνική Φρουρά σαν στρατιωτικός γιατρός μέχρι το 1988. Ο ιατρός συνεχίζει να εξασκεί την παιδιατρική στην πόλη μας. Παντρεύτηκε την Παντελίτσα Αχιλίδου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χρήστο, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός και σύντομα θα έρθει στην Κύπρο, και τη Ρόδια, η οποία τελείωσε σχεδιάστρια μόδας στο Μάτσεστερ, πήρε Μάστερ στο Business Administration και τώρα εργάζεται στη Λεμεσό. Παρακαλώ τον βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο να έρθει για την απονομή της πλακέτας και τον αγαπητό Θεοδόση Πατσαλίδη να την παραλάβει. Thank you.
Ο αγαπητός φίλος Τάκης Αριστίδου. Γεννήθηκε στον Άγιον Αθανάσιο Λεμεσού το 1935. Σπούδασε ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, εξασκούσε γενική παθολογία και παιδιατρική για πολλές δεκαετίες. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στα κοινά των ιατρών. Παντρεύτηκε τη Λουκία Παπαϊωάννου και απέκτησαν 3 παιδιά, τον Χάρη Ιατρό, τη Γιολάντα Ιατρό και την Άννα Αρχιτέκτονα. Απέκτησαν 4 εγγόνια. Ασχολείται με τη ζωγραφική και ιερογραφία τα τελευταία 6 χρόνια. Όποιος ενδιαφέρεται να τον βρει τις καθημερινές, μπορεί να τον βρει στην Αγία Μαρίνα. Θα παρακαλέσω τον καθηγητή κύριο Ηλία Κουρούμαλη να προσέλθει για να δώσουμε την τιμητική πλακέτα στον Τάκη Αριστίδου και τον Τάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και ελπίζω να τους έχουμε και τους τρεις για πάρα πολλά χρόνια μαζί μας, διότι άκουσα κάποιον που είπε του άλλου «Άντε κανεί μας». Gracias.
δίκιο σου.